Ανησυχία έχει δημιουργήσει σε όλο το Βόρειο Εύρο η απόφαση του Διευθυντή της Ορθοπαιδικής του Νοσοκομείου του Δημοτήχου, κ. Γαλάνη, να παρατηθεί από τα καθήκοντά του. Ολοένα έτσι αποδυναμώνεται το Νοσοκομείο του Δημοτήχου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να ανησυχούν. Η απόφαση του αυτή έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού από το νοσοκομείο, διότι πλέον και έπειτα από την αποχώρηση του επικουρικού γιατρού έχει μείνει μόνος του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χειρουργήσει. Γίνονται προσπάθειες από τους πολιτικούς αλλά και από το διοικητή του νοσοκομείου για την κάλυψη των κενών τόσο σε νοσηλευτικό όσο και σε ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Όμως κάθε τόσο, όπως γνωρίζετε και εσείς, υπάρχει θέμα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Αυτό πραγματικά είναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και οπωσδήποτε υπάρχει μια αγανάκτηση και αναστάτωση στον κόσμο του Δημοτήχου, και τις τελευταίες μέρες γίνεται αυτό μεγαλύτερο με την υποβολή παρέτησης του μοναδικού πλέον ορθοπαιδικού, του κυρίου Γαλάνη, που υπάρχει στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, μιας και ο άλλος γιατρός ορθοπαιδικός που ήταν, από ό,τι ξέρω, έχει αρρωστήσει. Βέβαια έρχονται γιατροί από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, καλύπτουν κάποιες εφημερίες, όμως δεν είναι δεν αρκεί αυτό, διότι δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις εφημερίες. Έτσι, όλα τα περιστατικά που χρήζουν χειρουργείου εδώ και 2 εβδομάδες διακομίζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Από την άλλη πλευρά, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για να μετακινηθούν 2 ορθοπαιδικοί από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Έπειτα, μέσα στον Απρίλιο, αναμένεται ο διορισμός του επιμελητή Β. Για να καλυφθούν οι ανάγκες, από ό,τι άκουσα, όπως υποσχέθηκε ο κύριος Σταδαμίδης, πρέπει να έρχονται γιατροί. Όχι για να μείνουν ένα 24ωρο ή 2-24 ώρα, αλλά να μένουν πολλές μέρες. Ελπίζω να κάνει αυτό ο κ. Σταδαμίδης για να δοθεί λύση μέχρι ότου διοριστούν. Από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει αυτή η πρόθεση να έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο. Μέχρι να έρθουν αυτοί οι διορισμοί, πρέπει να έρθουν γιατροί από την Αλεξανδρούπολη που να μένουν περισσότερες μέρες. Με μια μέρα και δυο δεν μπορεί να καλυφθεί η ορθοπαιδική. Επίσης, για τον σοβαρό κίνδυνο να καταρρεύσει πλήρως το ήδη εγκαταλελειμμένο πρωτοβάθμιο εθνικό δικτύο υγείας, προειδοποιούν οι γιατροί του δικτύου. Αιτία είναι η διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, με την οποία δίνεται εκ νέου χρονοδιάγραμμα στους γιατρούς των μονάδων υγείας να επιλέξουν μεταξύ παιδί και ιδιωτικών ιατρίων. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών Παιδί, καθώς στη μονάδα της Ξάνθης έχουν μείνει 2 γιατροί από τους 20 που διέθετε πριν από την άνοιξη του 2014. Στην Βέρεια, από τους 45 γιατρούς έμειναν 8, ενώ στην Δράμα, η μονάδα δεν έχει παθολόγο, καρδιολόγο και ορθοπαιδικό.